ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα. Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα μας, να ξέρετε ότι είμαστε εδώ κοντά σας για να αναλύουμε θέματα τα οποία μας επηρεάζουν πνευματικά. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Ο Τάσος Ζωζιάκας είναι εδώ κοντά μας και μας βοηθά ηχητικά, αλλά και επιλέγει τη μουσική. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Κοντά μας σε λίγο θα έχουμε τον θεολόγο και εκπαιδευτικό στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Χαρνών, κύριο Μπιμπί Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας μιλήσει ανάμεσα σε άλλα, ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το επάγγελμα αυτό, στην ζωή, την εκπαιδευτική αλλά και την κοινωνική που έχουν όλοι όσοι καθηγητές ή μαθητές βρίσκονται σε ειδικά λύκεια. Θα μας μιλήσει και για την ραδιοφωνική και κινηματογραφική παράσταση με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μια παράσταση που έδωσαν οι μαθητές του ειδικού αυτού επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου Αχαρνών. Μείνετε λοιπόν κοντά μας, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον θεολόγο και ο Μπιμπί Κωνσταντίνο να μας μιλήσει για όσα προαναφέραμε. Κύριε Μπιμπί, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κυρία Χατζή, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα που με καλείτε στην εκπομπή σας να μιλήσω για πράγματα που αφορούν στο πεδίο έτσι, των δραστηριοτήτων μου και ίσως πιο συγκεκριμένα στο θέμα της παράστασης αυτής που δώσαμε με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς ότι χαιρόμαστε που μας εμπιστεύεστε και μοιράζεστε ένα τέτοιο θέμα με εμάς και τους ακροατές μας. Δεν είναι εύκολο φαντάζομαι να είναι κανείς θεολόγος εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο σχολείο. Έτσι. Θα έχει όμως και ιδιαίτερες χαρές, υποθέτω. Μιλήστε μας λίγο, πώς ξεκινήσατε να βρίσκεστε στο ειδικό αυτό λύκειο. Ναι, βεβαίως. Να σας πω ότι εγώ ήμουν προηγουμένως στην γενική αγωγή. Από το 2009 υπηρετώ στην εκπαίδευση. Με ενδιαφέρον ωστόσο ανέκαθεν ειδική αγωγή και έτσι έκανα ένα μεταπτυχιακό και μεταπήδησα, μετέβην στην ειδική αγωγή την οποία υπηρετώ από το 2015. Το μεταπτυχιακό σας αφορούσε στην ειδική αγωγή? Ακριβώς. Μάλιστα. Είχε να κάνει με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα παιδιά με μέτρια
και ελαφρά νοητική υστέρηση. Αυτό το μεταπτυχιακό λοιπόν μου άνοιξε την πόρτα, την πύλη για να εισέλθω στην ειδική αγωγή, για την οποία έτσι όπως σας προανέφερα από αρχής είχα ένα ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και μια ιδιαίτερη θα έλεγα έτσι ευαισθησία. Άλλο όμως να το σπουδάζει κανείς και άλλο να το βλέπει έτσι και να βρίσκεται σε αυτό, έτσι δεν είναι, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε υπήρχε μεγάλη διαφορά, όπως υπάρχει διαφορά εν γέννη ανάμεσα στην θεωρία και την πράξη. Ανάμεσα στην σπουδή, την θεωρητική και την πραγματικότητα. Έτσι. Εξαλείς εκεί να εφαρμόσεις όχι απλώς έτσι, τα δεδομένα ή τα προϊόντα των σπουδών σου, αλλά αν θέλετε το σύνολο της προσωπικότητός σου. Να μεταφέρεις και να μεταδώσεις την αγάπη σου, την ευαισθησία σου, την ενσυναίσθησή σου, την εγκύτητα που νιώθεις απέναντι στα παιδιά, τα παιδιά εν γέννη. Και οπωσδήποτε εδώ απαιτείται μια ορισμένη συνεργασία. Αυτή τη συνεργασία εμείς καλλιεργούμε με τις δραστηριότητες και τις δράσεις που κάνουμε στο πλαίσιο της ομάδας των ονειροδίαιτων, για τις οποίες θα σας μιλήσω έτσι και στη συνέχεια. Αν θέλετε λίγο παρακάτω. Βεβαίως. Πείτε μας όμως τώρα έτσι, για να έχουμε τα προκαταρκτικά και να καταλάβουμε πώς είναι τα πράγματα σε ένα σχολείο με ειδικές, σε ένα ειδικό σχολείο. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά αυτά την θεολογία που τους διδάσκεται και πώς μπορεί να δοθεί η θεολογία έτσι ώστε να γίνει κατανοητή και να μην είναι κάτι δυσνόητο. Αυτό το ερώτημα είναι κύριο, κυρία Χατζή. Καταρχάς η θεολογία σε ένα ειδικό σχολείο πρέπει να διδάσκεται όχι υπό τύπων αφηρημένων ενιών ή ιδεών. Δεν απασχολεί καθόλου τα παιδιά μια ορισμένη ενοιολογία, μια ορισμένη, αν θέλετε, θεωρητική, θεολογική σκέψη. Αυτό που θέλουν κυρίως τα παιδιά είναι εικόνες, είναι διήγηση, είναι αφηγήσεις, προκειμένου να εισέλθουν στο νόημα των λεγόμενων ή, αν θέλετε, στο νόημα του ιδίου του Ευαγγελίου, γιατί στην πραγματικότητα αυτό κάνουν. Η γνώση, λοιπόν, δεν έχει να κάνει με έννοιες στο πλαίσιο ενός ειδικού σχολείου. Δεν μπορούν τα παιδιά να προσλάβουν την αφηρημένη σκέψη. Έχει να κάνει καθαρός με εικόνες, με διηγήσεις, με αφηγήσεις, με ιστορίες, με παραβολές, όπως μιλούσε δηλαδή και ο κύριός μας. Έτσι προσεγγίζεται ένα παιδί. Και κυρίως το παιδί το προσεγγίζεις όχι μόνο με αυτά που λες, αλλά περισσότερο με αυτά που κάνεις και ακόμα περισσότερο με αυτό που είσαι. Το παιδί έχει τη διέστηση. Έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται πότε ενδιαφέρεσαι πραγματικά γι' αυτό και πότε όχι. Εκεί παίζεται το παιχνίδι, λοιπόν. Πολύ σωστά. Χαιρόμαστε που μας τα λέτε αυτά. Οπότε, κύριε Μπιμπή, μπαίνετε στην τάξη και πείτε μας έτσι ένα ωραίο μάθημα, ας πούμε, πώς ξεκινάει, πώς τελειώνει, για να μπούμε λίγο, να έχουμε μια εικόνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε. Μας συγκινεί δηλαδή, γι' αυτό θέλουμε περισσότερη εικόνα. Ναι. Σε ένα ειδικό σχολείο, στο δικό μου ειδικό σχολείο, η ώρα δεν είναι 45 λεπτή. Είναι 35 λεπτή με 40 λεπτή. Είναι λίγο μικρότερη η ώρα. Πολύ ωραία. Και εν συνεχεία, αφού δώσουμε το στίγμα του μαθήματος, κάνουμε τη σύνδεση με τα προηγούμενα, εν συνεχεία θα χρησιμοποιήσουμε το διαδραστικό πίνακα που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, το δικό μας σχολείο διαθέτει, προκειμένου ακριβώς να προβάλλουμε υπό τύπων εικόνων το μάθημά μας. Μια παραβολή, για παράδειγμα, του Χριστού. Και εν συνεχεία, μέσω των εικόνων που τα παιδιά πραγματικά τα αγγίζει γιατί ξέρετε ότι μέσω των εικόνων τα παιδιά προσλαμβάνουν την πραγματικότητα, τα δικά μας παιδιά, εν συνεχεία προβαίνουμε στην ανάλυση των επιμέρους στοιχείων. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το εποπτικό υλικό, η κατάλληλη επιλογή και η προβολή αυτού του υλικού.
και τα παιδιά κατόπιν καλούνται να σχολιάσουν τις επιμέρους εικόνες και να καταλήξουν από μόνα τους σε ένα δικό τους συμπέρασμα. Τι είναι αυτό που τα συγκινεί, τι είναι αυτό που τα άγγιξε, τι είναι αυτό που έβαλε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων της ευαισθησίας των ψυχών τους. Αυτό έτσι είναι ένα γενικό στίγμα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εικόνα. Πείτε μας λίγο, τι ακούτε, ας πούμε, τι είναι αυτό το που ακούτε από αυτά τα παιδιά και, και αντιλαμβάνεστε ότι τους έχει εντυπωσιάσει, ας πούμε, έστω και αν είναι από μερικά από αυτά. Τι είναι αυτό που τους εντυπωσιάζει στην θεολογία, πώς τους αγγίζει η θεολογία? Αυτό που τους αγγίζει... Η πίστη, ας πούμε, εμείς θεωρητικά λέμε η πίστη, έτσι. Σε αυτά πώς είναι η πίστη? Τι λέει στην καρδούλα τους, ας πούμε, είναι κάτι ουσιαστικό αυτό. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Αυτό που μπορούμε εμείς έτσι λίγο να συναγάγουμε είναι οι αντιδράσεις των παιδιών. Από αυτό, ναι. Δηλαδή το βλέμμα τους, το πώς παρακολουθούν με τα μάτια τους ανοιχτά, έτοιμα να προσλάβουν, έτοιμα να συμμετάσχουν. Βλέπουμε δηλαδή στις αντιδράσεις τους, που είναι οι αντιδράσεις ενός παιδιού, όταν κάτι του αρέσει, όταν κάτι το εκπλήσει. Αυτό ακριβώς βλέπουμε στα πρόσωπα, στις κινήσεις τους. Είναι οι αυθόρμητες αυτές οι κινήσεις ενός παιδιού, το οποίο αρέσκεται σε αυτό που βλέπει. Που νιώθει ότι μιλάει στην καρδιά του και στη ζωή του. Και νομίζω ότι, ξέρετε, ο λόγος του Ευαγγελίου οπωσδήποτε έχει να κάνει με την κάθε φορά εκφορά. Έτσι πρέπει να δείτε με ένα σύγχρονο τρόπο κάθε φορά και λόγο. Αλλά είναι πάντοτε ο ίδιος. Και όταν ένας άνθρωπος είναι ανοιχτός στον λόγο του Θεού, δεν γίνεται να μην τον αγγίξει, να μην τον επηρεάσει. Mm-hmm. Να μην ανοίξει έτσι τις κορδές της ψυχής του. Αυτά τα παιδιά, κατά κάποιον τρόπο, έχουν μια πρόσληψη αδιαμεσολάβητη. Δεν ξέρω αν είναι σαφής. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά. Δεν χρειάζεται, όπως είπα, έτσι το αφηρημένο. Όχι. Πες του μια ιστορία με αγάπη, μέσω των εικόνων, μέσω του υποπτικού υλικού. Και το παιδί θα την προσλάβει. Και μετά, μετά από αυτή την ιστορία που έχετε πει εσείς, τα παιδιά μπορούν να πούν τι κατάλαβαν και να, από αυτό να νιώσετε κι εσείς ότι όχι μόνο αντιλήφθηκαν αλλά και το ευχαριστήθηκαν. Ναι, αυτό το δεύτερο, γιατί ξέρετε το πρώτο, το κατάλαβαν, το κατανόησαν κλπ. Εδώ είναι ένας σχετικός όρος, καταλάβατε. Δηλαδή η κατανόηση δεν είναι εγκεφαλική. Mm-hmm. Μιλούμε για μια άλλη είδους κατανόηση. Είναι αυτό που είπατε στο τέλος. Κατά πόσο δηλαδή το ευχαριστήθηκαν. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης έτσι, ένα ίσως πιο απτό παράδειγμα για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Να, όταν τα παιδιά για παράδειγμα έρχονται και μου λένε «Κύριε, πότε θα πάμε να εκκλησιαστούμε», για παράδειγμα, το ζητούν αυτό. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εκεί κατά κάποιον τρόπο βλέπεις, με έναν τρόπο λίγο πιο μετρήσιμο, την ανταπόκριση του μαθήματος του λόγου εν γέννη του Ευαγγελικού στις καρδιές αυτών των παιδιών. Και το εντυπωσιακό της είναι ότι κάθε φορά που εκκλησιαζόμαστε κοινωνούν σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Έτσι. Πάτε στην εκκλησία της Ενωρίας εκεί, κοντά στο σχολείο. Μάλιστα. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουμε συχνά, δηλαδή, για το δεδομένο του σχολείου, μία φορά το μήνα φροντίζουμε και πηγαίνουμε. Και το θετικό, αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ, είναι ότι από μόνα τους τα παιδιά έρχονται και το ζητούν. Και σε μένα έρχονται και στο διευθυντή μας πηγαίνουν. Και έχεις στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και στο έτσι. Γυμνάσιο και στο λύκειο, ακριβώς. Και σας λέω το λίγο χαρακτηριστικό, πέρα από αυτό, το ότι ζητούν να εκκλησιαστούν, είναι ότι πηγαίνουν σχεδόν όλα και κοινωνούν. Αυτό είναι έτσι κάτι που... Ναι, αυτό λέτε, που είπατε, ότι είναι μετρήσιμο. Ας το πούμε έτσι, ένα μετρήσιμο γεγονός, μόνο ότι στην πίστη δεν μπορούμε να μιλούμε έτσι για μετρήσεις.
αλλά πώς ανταποκρίνονται, αν θέλετε, τα παιδιά σε αυτό το, σε αυτό το γεγονός του λόγου, του εκκλησιασμού, της Θείας Κοινωνίας. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Τους αρέσουν. Αυτό με δίνει δύναμη να συνεχίζω να ανανεώνει. Τους αρέσουν οι ιστορίες με Αγίους, κύριε Μπιμπή? Βεβαίως, βεβαίως. Μα κυρίως αυτές οι ιστορίες τους αγγίζουν. Κυρίως οι ιστορίες αγγίζουν τα παιδιά. Οι ευαγγελικές διηγήσεις, οι βίοι των Αγίων, οι επίσης, ξέρουμε σαρόλοι οι ακροατές της Ιεραϊκής Εκκλησίας για την πρόσφατη σειρά που είχε ως θέμα της τον Άγιο Παΐσιο. Η πλειονότητα, η μεγίστη πλειονότητα των παιδιών την παρακολουθούσε αυτή την ταινία. Και έρχονταν και τη συζητούσαμε και με ρωτούσαν. Μιλάμε, πραγματικά τη ρουφούσαν τη σειρά αυτή. Άλλο να σας λέω δηλαδή και άλλο να τα ακούτε. Παιδιά που ενιώτε έχουν, ξέρετε, ένα πρόβλημα νομικό. Και ωστόσο την ιστορία τη ρουφούσαν. Έρχονταν και σου έλεγαν λεπτομέρειες από τη σειρά αυτή. Λεπτομέρειες που ακούμε και εγώ, ξέρετε, δεν είχα παρατηρήσει, θα έλεγα, γιατί ακριβώς. Είναι αυτό που σας είπα, ότι μερικές φορές σε εμάς, τους μεγαλύτερους ίσως, το στοιχείο το εγκεφαλικό, το διανοητικό, παίζει λίγο μεγαλύτερο ρόλο. Έχετε δίκιο. Συνεπώς, έχουμε ίσως λίγο μια επίπεδη πρόσληψη της πραγματικότητας. Αυτά τα παιδιά εντοπίζουν στοιχεία που ομολογώ ότι εγώ τουλάχιστον δεν τα είχα έτσι συνειδητοποιήσει. Ναι, θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα, ας πούμε, κύριε Μπιμπή, που εσείς δεν προσέξατε, ας πούμε, και κάποιο παιδάκι πρόσεξε, για να καταλάβουμε λίγο. Ναι, βεβαίως. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι όλη η οικογένεια του Αγίου Παϊσίου, αρχίζει γενομένης από τη γιαγιά και έπειτα, προσεύχονταν όλοι μαζί πριν να κοιμηθούν, μπροστά στην εικόνα. Η γιαγιά τους έδινε, ναι, τους έδινε συμβουλές. Θυμόντουσαν όλα τα παιδιά ότι ήταν γονατισμένοι μπροστά στην εικόνα. Όλα τα παιδιά θυμόντουσαν ότι γονάτιζαν. Από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο μπροστά στην εικόνα και έκαναν την προσευχή του να γονατιστεί. Τους εντυπωσίασε αυτό. Το συνειδητοποίησα κατόπιν ότι ναι, όλοι είσαι γονατιστοί. Πάντοτε όταν προσεύχονταν γονατιστοί. Αυτό είναι έτσι το στοιχείο που μου έκανε. Ναι, ναι. Εντύπωση. Τα εντυπωσίασε και αυτά αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Η ταπείνωση με την οποία έπεφταν στα γόνατα οι άνθρωποι ήταν κάτι ειλικρινές, κάτι όμορφο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό το γεγονός ότι όλη η ζωή του Αγίου ήταν μια ζωή θεοκεντρική, χριστοκεντρική. Το κάθε τι, δηλαδή απέπνεε αυτό το άρμα της παραδόσεως, αυτό το άρμα της χριστοκεντρικότητας της ζωής που έφεραν από τα βάθη της Μικρασίας η οικογένεια του Αγίου Παϊσίου. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς τα ήλκυε, όπως το λέτε, ο βίος και το βίωμα είναι αυτό που αγγίζει. Στην πραγματικότητα όλους μας, ακόμη περισσότερο αυτά τα παιδιά, γιατί ακριβώς υπολείπονται στο θέμα αυτό της αφηρημένης σκέψεως. Έχουν ένα έλλειμμα ενοιολογίας, ξέρετε. Δεν τους λέει τίποτα. Εάν όμως η θεολογία γίνει έμπρακτη, δηλαδή εφηρμοσμένη στα πρόσωπα των Αγίων, εκεί παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή και συμμετέχουν και έλκονται από το γεγονός αυτό. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αποζητούν. Να σας ανέφερε για παράδειγμα τον εκκλησιασμό και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι συμμετέχουν στη Θεία Κοινωνία. Για μένα αυτά είναι κάποιοι δείκτες. Φυσικά, φυσικά. Τον όσον λέω. Πολλές φορές στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και ενθυμούμενοι και εμείς τα μαθητικά μας χρόνια, θυμόμαστε ότι τον θεολόγο τον θυμόμαστε πολύ καλύτερα από ότι κάποιους άλλους καθηγητές μας. Και το μάθημα των θρησκευτικών, έτσι όπως το λέγαμε τότε, ήταν ώρα άλλης ποιότητος. Δεν είχε αυτή την κούραση που είχαν τα άλλα μαθήματα, αλλά είχε μια παρηγοριά. Πιστεύετε ότι αυτό ισχύει και στα παιδιά αυτά, των ειδικών σχολείων? Ναι, βεβαίως. Μόνο ότι πλέον έχει αλλάξει, ξέρετε, η μέθοδος, έτσι, διδασκαλίας.
παλαιότερα, ξέρετε ότι ήταν πιο πολύ με τοπική διδασκαλία, ο μονόλογος, ο δασκάλι κλπ. Αυτό έχει αλλάξει εν γέννη την εκπαίδευση, αλλά ωστόσο παραμένει αυτό που είπατε. Διότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός. Αυτός εις τους αιώνας δεν διαφέρει. Συνεπώς, στο βαθμό που προσπαθούμε εμείς να τον δίνουμε, να τον προσφέρουμε με έναν τρόπο κατά το δυνατόν αφεντικό, γιατί όπως προείπαμε, διδάσκεις όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με αυτό που κάνεις και κυρίως με αυτό που είσαι. Αυτό είναι που κυρίως προσφέρεται. Και οπωσδήποτε είναι και παραμυθικό, οπωσδήποτε είναι χαροποιητικών για τα παιδιά, τους ανοίγει η προοπτική. Κυρίως αυτό θέλουν. Ιστορίες και αγάπη θέλουν τα παιδιά. Έτσι νομίζω ότι οδηγούνται προς το νόημα. Αυτό για το οποίο δηλαδή, αυτό το οποίο ευαγγελίζεται η Εκκλησία μας. Το νόημα. Έτσι. Τώρα να περάσουμε και σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα που αποφασίσατε και το πράξατε και τελικά το κάνατε και κινηματογραφικό ραδιοφωνικό έργο. Φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν κάτι εύκολο. Αποφασίσατε λοιπόν να κάνετε μια παράσταση με αυτά τα παιδιά με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πείτε μας λοιπόν περισσότερα γι' αυτό. Ναι, να σας πω καταρχάς ότι αυτή η ταινία είναι προϊόν συνεργασίας. Είναι προϊόν συνεργασίας τριών σχολείων, του Ενεγή Λαχαρνών, του δικού μου δηλαδή σχολείου, του ειδικού Γελιλίου και του πρώτου γυμνασίου Αγίων Αναργύρων. Εμείς στο πλαίσιο ενός διασχολικού πολιτιστικού προγράμματος προωθούμε την διασχολική συνεργασία. Και στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της διασχολικής συνεργασίας έχουμε ιδρύσει και μια ομάδα. Η ομάδα μας λέγεται η Ονειροδίαιτη. Η Ονειροδίαιτη λοιπόν, ε. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ο ονειροδίαιτος είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα στο όνειρο. Το όνομά μας αυτό το έδωσε η συνάδελφος, η Κρίνα η Αναγνωστοπούλου από το ειδικό Γελιλίου. Πολύ ωραίος τίτλος. Ναι. Εμπνεωμένη έτσι από ένα χωρίο του Αγίου Πορφυρίου. Θα ρω ότι εσείς το γνωρίζετε οπωσδήποτε, αλλά και οι ακροατές του σταθμού σας θα ρω ότι το γνωρίζουν όσο έχουν διαβάσει το Βίος και Λόγοι του Αγίου Πορφυρίου. Λέει λοιπόν ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ποιητής. Δεν θέλει ο Χριστός κοντά του σκληρές καρδιές. Είναι δέστητος ανθρώπους. Ο άνθρωπος λέει λοιπόν, ο οποίος έχει γεμάτη την καρδιά του από τον Χριστό, από την αγάπη του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος λέει ζει μέσα στα όνειρα. Αυτό λέει ο Άγιος Πορφύριος. Πολύ ωραία. Και εμπνεώμενη λοιπόν η συνάδελφος, η εκλεκτή συνάδελφος και εγκρατής, όπως καταλαβαίνετε, φιλόλογος Κρίνα Αναγνωστοπούλου, από αυτό το γεγονός προέτεινε να ονομάσουμε την ομάδα μας η Ονειροδίαιτη. Θαυμάσια. Και τι κάναν λοιπόν οι Ονειροδίαιτοι? Και ο Άγιος Πορφύριος που λέτε είναι ο προστάτης μας, ας το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Ο Άγιος, ο οποίος σκέπτει, ο έφορος της ομάδας μας. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για την ομάδα αυτήν των Ονειροδίαιτων. Ναι. Είναι μια συμπεριληπτική ομάδα καταρχάς. Δηλαδή αποτελείται από καθηγητές, μαθητές και από φοιτητού σχολείων και ειδικής αλλά και γενικής αγωγής. Γιατί το σκοπούμενο για εμάς είναι συμπερίληψη. Τα παιδιά δηλαδή αυτά των ειδικών σχολείων να σταθούν ως ισότιμα απέναντι στα άλλα τα παιδιά, να ενδυναμωθούν μέσω των δράσεών μας, είναι δράσεις τέχνης. Δράσεις που έχουν να κάνουν με το θέατρο, με την αφήγηση, με τον χορό. Μέσω λοιπόν αυτών των δράσεων, μέσω της τέχνης, τα παιδιά, όλα τα παιδιά των ειδικών σχολείων λειτουργούν σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας με τα άλλα, εκδιπλώνουν τα ταλέντα τους, δημιουργούν φιλίες, δημιουργείται η συνθήκη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας φυσικά με τα άλλα παιδιά. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε τους πολίτες το αύριο. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ένα όραμα παιδείας αυτό που έχουμε. Δεν είναι απλώς ότι κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις πρόσκαιρες. Τώρα είναι και αύριο δεν είναι.
Γι' αυτό δεν παραμένουν οι δράσεις και οι εκδηλώσεις μας αυτές ποτέ στο πλαίσιο του σχολείου. Δεν κάνουμε εκδηλώσεις εμείς σε μια αίθουσα σχολείου, αλλά βγαίνουμε προς τα έξω. Έτσι έχουμε ανεβάσει παραστάσεις. Για παράδειγμα, ανεβάσαμε την Αγία Φιλοφέη στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου. Επίσης, ανεβάσαν παράσταση από τον Σταυρό στην Ανάσταση. Ήταν ένα οδηπορικό στα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Κάνατε σπουδαία πράγματα εσείς. Νομίζω ότι κάνουμε ωραία πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Και συνεπώς, μέσα από αυτές τις διασχολικές συνεργασίες αναδύεται, κατά την άποψή μας, έτσι, ο πολίτης του αύριο, που θέλουμε να στέκεται με τρόπο ισότιμο ως μια προσωπικότητα που έχει αναπτύξει τα ταλέντα της, έχει αναπτύξει κατά το δυνατόν την προσωπικότητά της και συνεπώς είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να ανοίγεται, να προσφέρεται στον άλλον, γιατί έτσι είναι, ξέρετε, η παρέα. Δίνεις ό,τι μπορείς, όσο μπορείς, αυτοπροσφέρεσαι και παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα ποιος έχει τα περισσότερα τάλαντα, ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός, ο καλύτερος χορευτής, αυτός που καταλαβαίνει περισσότερα από μία αφήγηση. Όχι, δεν λειτουργούμε με αυτούς τους όρους. Αυτό είναι λοιπόν το όραμα της συμπεριλήψεως το οποίο υπηρετούν οι ονειροδίαιτοι. Μας ταξιδέψατε στο όνειρο, κύριε Μπίμπη, τώρα με όλα αυτά που μας είπατε. Είναι σπουδαία η δουλειά και πόσο χαίρομαι που μπορέσατε έτσι και μας βρήκατε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και καταφέραμε να μιλήσουμε για αυτή την ομάδα. Δεν είναι λίγο να ασχολείστε με κάτι τέτοιο. Για πείτε μας τώρα λίγο για την παράσταση αυτή. Για την παράσταση, αυτό ακριβώς. Να σας πω ότι καταρχάς εμείς κάθε που κάνουμε μία παράσταση δεν θεωρούμε αυτούς ως επαρκείς, ως καλλιτέχνες, ως σκηνοθέτες ή ό,τι άλλο. Ναι. Όχι, εμείς βάζουμε το μεράκι, την όρεξη και πολλή δουλειά. Δεν σταματάει η δουλειά μας δηλαδή στο 8ο του σχολείου. Θα λέγαω ότι μάλλον τότε αρχίζει. Δεν γνωρίζουμε από γεύματα, από αργίες, από Σαββατοκύριακα κλπ. Όχι, όταν είναι να υπηρετήσουμε αυτό το όραμά μας μέσω της τέχνης, τότε πλέον δινόμεθα ολοψύχως σε αυτό που κάνουμε. Αφού λοιπόν έχουμε ορίσει το θέμα, χτυπούμε την πόρτα ενός εγνωσμένης αξίας καλλιτέχνη, σκηνοθέτη. Είχαμε χτυπήσει, για παράδειγμα, την πόρτα του Δήμου του Αβελιώδη όταν ανεβάσαμε την παράσταση για την Αγία Φιλοφέη, στο αρχοντικό της, σημειωθεί το. Στο αρχοντικό της Αγίας Φιλοφέης ανεβάσαμε μια παράσταση με θέμα των δύο της. Πολύ ωραία. Εν συνεχεία, συνεργαστήκαμε με τον Γιώργο Μασάλα. Ανεβάσαμε ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, για παράδειγμα, στο Ναό των Αγίων Αργύρων Τσιρή. Και τώρα για την παράσταση της Αλώσεως, την τελευταία από τις παραστάσεις, γιατί μιλούμε για μια ιστορία που κρατάει κάτι λιγότερο από 10 χρόνια. Η τελευταία μας παράσταση είχε θέμα την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και ο τίτλος ήταν χαρακτηριστικός. «Εάλλο η πόλης ή καεάλλο η ρίζα». Τι θέλαμε να δηλώσουμε με αυτό? Ότι ναι μεν η Ρωμιοσύνη πέρασε, η Ρωμιοσύνη πάθεν, αλλά η Ρωμιοσύνη κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Είναι παρόν λοιπόν το πνεύμα του Βυζαντίου, είναι παρόν την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι παρόν στη δική μας πολιτική πραγματικότητα, αρκεί βεβαίως να θελήσουμε να τον προσεγγίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά τις επιχωματώσεις, τις προσχώσεις κλπ. Που είναι δεδομένες σε κάθε εποχή. Το Βυζάντιο και η παράδοση του Βυζαντίου είναι οπωσδήποτε παρόντα. Το λοιπόν, χτυπήσαμε την πόρτα της Κατερίνας Ευαγγελάκου. Είναι μια βραβευμένη σκηνοθέτης και κινηματογραφίστρια και η οποία δέχθηκε αφιλοκερδώς, όπως κάνουν όλοι οι σκηνοθέτες που συνεργάζονται μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Θέλησε λοιπόν, πώς να μην το κάνουμε χαρά. Ακριβώς. Έτσι. Να προσφέρει τις υπηρεσίες της, τις γνώσεις της, τις πολλές, τον χρόνο της. Σε τέτοιους ανθρώπους ο χρόνος είναι ένα ζητούμενο. Κι όμως αφιέρωσαν χρόνο σε εμάς. Είναι αυτό, ξέρετε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δυνάμεις λανθάνουσες. Εάν τυχόν
και αγγίξει κάποιος αυτήν την φλέβα, αν θέλετε, των λανθανουσών δυνάμεων, τότε αυτές θα έρθουν στην επιφάνεια, θα αναδυθούν. Έτσι έγινε προκειμένου και με την κυρία Ευαγγελάκου. Ανέλαβε λοιπόν στο πλαίσιο τότε της καραντίνας να συνεργαστεί μαζί μας. Εμείς δεν θέλαμε να μένουμε αργοί, είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά αυτό δεν μας πήγαινε, δεν μας τέριαζε και λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ζητήσαμε τη γνώμη της κυρίας Ευαγγελάκου και μας είπε να κάνετε μια ραδιοφωνική παράσταση, ένα ραδιοφωνικό θέατρο. Της είπαμε το θέμα, είχαμε έτοιμο το σενάριο, ήδη από το 18 που ανεβάσαμε στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου την παράσταση για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, κάναμε τις αναγκαίες τροποποιήσεις για να γίνει ραδιοφωνικό και προχωρήσαμε. Κάναμε τις πρόβες μέσω WebEx με χίλιες δυο δυσκολίες. Βέβαια, βέβαια. Όταν μιλούμε για μια ομάδα 15-20 ανθρώπων, καταλαβαίνετε τις εγγενείς δυσκολίες που είχε αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όταν έδωσε ο Θεός τέλος πάντων και απελευθερωθήκαμε, συναντηθήκαμε σε έναν ανοιχτό χώρο και κάναμε 2 ή 3 πρόβες, όχι παραπάνω. Αλλά αυτές ήταν πάρα πολύ σημαντικές γιατί επιτέλους γνωρίσαμε ένα στο πρόσωπο του άλλου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό να βλέπεις τον άλλον κατά πρόσωπο, να ξέρεις έτσι με ποιον έχεις να κάνεις, να είναι ο ίδιος ο αδελφός σου ενώπιον σου κατά πρόσωπο. Είναι κάτι το όλος άλλο. Δεν μπορεί κανένα ηλεκτρονικό μέσο να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή. Όλο δε μάλλον τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Κάναμε λοιπόν 2 ή 3 πρόβες και στη συνέχεια μπήκαμε σε στούντιο για να κάνουμε την ηχογράφηση. Η δε κυρία Ευαγγελάκου συγχρόνως μας μαγνητοσκοπούσε. Στο τέλος είδε ότι είχε στα χέρια της ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να προβληθεί και ως ταινία. Βρήκε λοιπόν, επειδή πάρα πολύ έμπειρη και πολύ ταλαντούχος και εμπνευσμένη κινηματογραφική και εικόνες, πλαισίωσε λοιπόν την ταινία μας και έτσι ο Κώστας ο Κωνσταντάτος, παρεμπιπτόντος τον Ενκαρδία, έντυσε με τη μουσική του την ταινία μας αυτή και έτσι έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει αυτόν τον διτό χαρακτήρα. Είναι και κινηματογραφική ταινία και ραδιοφωνική παράσταση συνοχρόνως. Την παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. 6 Νοεμβρίου του 2021. Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές ακόμα παρουσιάσεις. Στη Διοφύλη, για παράδειγμα, στο Ήλιον, στο Σινέ Όναρ, στους Αγίους Αναργύρους, στο Δήμο των Αχαρνών, όπου ανήκει το σχολείο μου, και στην Πετρούπολη τελευταίως. Με πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, περιττό να σας περιγράψω τον ενθουσιασμό των παιδιών. Τι να σας πω, είναι δηλαδή πραγματικά κάτι το υπέροχο, σε συνεπέρνει πραγματικά ο ενθουσιασμός των παιδιών. Αυτά είναι ο λίγης, προσπάθησα να σας δώσω ένα στίγμα, ελπίζω να μην μακρηγόρησα μόνο. Καθόλου, ίσα-ίσα το χαρήκαμε και μας είπατε και μας συνεπήρατε με όσα περιγράψατε για αυτά τα παιδιά, για την χαρά φαντάζομαι που θα είχαν να δουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου μετά την πανδημία. Δεν τους ήταν δύσκολο, κύριε Μπιμπή, έτσι να αποδώσουν ο καθένας αυτό που μπορούσε να αποδώσει, τον ρόλο του? Φυσικά και ήταν δύσκολο, γι' αυτό και σας είπα, κυρία Χατζή, ότι αφιερώνουμε πολλές ώρες στα παιδιά μας. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι συναντιόμαστε στην πλατφόρμα του WebEx όλοι μαζί, από εκεί και επίτα ο κάθε εκπαιδευτικός εργαζόταν με τα παιδιά από μόνος του. Καταλάβατε. Εγώ δηλαδή με τα δικά μου παιδιά, μέχρι να φτάσει η μέρα της πρόβας, εργαζόμουν από μόνος μου. Το ίδιο και η Κρίνα η Αναγνωστοπούλου, το ίδιο και η Παναγιώτα η Παπουτσή, η άλλη εκλεκτή συνεργάτης και φίλη. Και συνεπώς την ημέρα της πρόβας είχαν κάνει ήδη μια προετοιμασία. Αλλά οπωσδήποτε, γι' αυτό είμαστε. Δεν θέλουμε το εύκολο. Δεν θέλουμε να δίνουμε στα παιδιά των ειδικών σχολείων κρέμα. Καταλάβατε. Έτσι. Θέλουμε να τους δίνουμε στερεά τροφή. Έτσι. Μπορούν να τη φάνε, να την χωνέψουν. Βεβαίως, εάν διδαχθεί, προσφερθεί με έναν ορισμένο τρόπο, τα παιδιά δεν θα πνιγούν, απέναντι θα τη λάβουν με πάρα πολύ χαρά και θα τα στεριώσει η τροφή που θα τους δώσουμε. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια υπέρβαση. Αυτό το ζητούμε να κάνουμε. Μα αυτό δεν κάνουμε κι εμείς.
Ακριβώς. Ίδιος αγώνας ο δικός μας, ενώ ο χριστιανικός αγώνας εν γέννη δεν είναι μια διαρκής αυθυπέρβαση. Δεν ζητούμε κάτι άλλο από τα παιδιά. Αυτό ακριβώς του ζητούμε. Αλλά δεν δεχόμαστε να είναι παιδιά δευτέρας κατηγορίας. Να είναι μόνο, ξέρετε, με το χάδι, α, και εντάξει, αυτό μπορείς και να τους τα έχουμε όλα στο χέρι. Έχετε δίκιο. Καταλάβατε, δεν δεχόμαστε μια στάση αναπηρωποιητική εκ μέρους των ανθρώπων απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και έτσι. Είναι παιδιά με δυνατότητες, είναι παιδιά με ταλέντα και περιμένουν την κατάλληλη αφορμή, την κατάλληλη ευκαιρία για να εκδηλώσουν αυτά τους τα ταλέντα. Κύριε Μπιμπή, πώς μπορούν οι ακροατές μας, γιατί ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, πώς μπορούν οι ακροατές μας να το δουν αυτό? Έχει ανέβει στο διαδίκτυο με κάποιο τρόπο αυτή η παράσταση? Ναι, προσεχώς, για την ώρα έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο το τρέιλερ της ταινίας. Προσεχώς, θα ανεβάσουμε και την ίδια την ταινία. Έχουμε κανάλι στο YouTube που λέγεται ακριβώς «Η Ονειροδίαιτη». Α, πολύ ωραία. Ακριβώς. Είναι έτσι, το κανάλι χαιρόμαστε, που κάνει το όνομά μου. Χαιρόμαστε. Και έτσι με την ευκαιρία και αφού μιλήσαμε, βέβαια το θέμα είναι ανεξάντλητο, αλλά δυστυχώς εξαντλείται ο χρόνος μας, θα μεταφέρουμε τώρα στους ακροατές μας το τρέιλερ της ταινίας «Και εμείς». Εάλλο η πόλης, ούκ εάλλο η ρίζα. Το Βυζάντιο θα πέσει, όπως και κάθε θα πέφτει πολιτεία που ξεφεύγει το λόγο του Θεού και κρυματίζει. Κρότους αρμάτων ακούω τριγύρω στην πόλη. Απ' το βαρύ φορτίο ουρλιάζουν τα αξόνια στους τροχούς. Κακός ιονός. Ο στρατός του Μωάμεθ είναι έτοιμος για την τελική επίθεση. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι συμπολεμιστές του έτοιμοι για την ύψιστη θυσία και την αθανασία. Ο Μεχμέτ Σουλτάν Μουάμεθ. Με 70.000 οπλίτες. Στην Κερκόπορτα, πηλίδα της Καλιγαρίας. 50 Οθωμανοί οπλίτες. Εάλλο η πόλης. Εάλλο η πόλης. Ακούσαμε λοιπόν και το τρέιλερ της ταινίας. Η Ονειροδίαιτη λοιπόν, φίλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπιμπή Κωνσταντίνο, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι θεολόγος σε ειδικό σχολείο. Στο ειδικό σχολείο, επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Αχαρνών. Κύριε Μπιμπή, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και εκ μέρους των ακροατών μιλώ, αλλά και από μένα και όσων είμαστε εδώ στο στούντιο, πολλές ευχές να είστε πάντοτε φωτισμένοι, δυνατοί και ευλογημένοι, να κάνετε όλοι εσείς και εσείς προσωπικά, αλλά και τα παιδιά και όλη η παρέα των ονειροδίαιτων να συνεχίζετε αυτό που κάνετε σήμερα και να το πλουτίζετε. Κυρία Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ επιπλέον για την φιλοξενία. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Εκ μέρους όλων των ονειροδίαιτων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπιμπή. Και εσείς. Ήταν ο κύριος Μπιμπής Κωνσταντίνος, ο οποίος μας μίλησε, θεολόγος ειδικό σχολείο, μας μίλησε για τους ονειροδίαιτους, μας μίλησε για τους μαθητές του, τα παιδιά στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Αχαρνών, για την παράσταση για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πράγματα πανέμορφα και καθόλου εύκολα, κοπίασαν όλοι και τα παιδιά, αλλά και οι δάσκαλοι τους. Ευχόμαστε να γίνονται τέτοιες όμορφες παιδαγωγίες στα σχολιά μας και στα σχολεία τα ειδικά και στα υπόλοιπα. Έτσι ομορφαίνει η ζωή. Ουλά,
Το όνομά μου είναι Μουτότο. Έτσι με φωνάζουν συνήθως για να με προστάξουν να κάνω βαριές δουλειές. Μουτότο στα Σουαχίλη θα πει παιδί. Το ταξίδι ενός παιδιού χωρίς όνομα. Η πάλη του με την πείνα, τις αρρώστιες και η αρχή μιας νέας ζωής στην Ιεραποστολή του Κονγκό. Μουτότο 1 και 2, της Σοφίας Χατζή. Δύο βιβλία από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. Τηλέφωνο 210-5238-305. Από τον Τάσο Δοσγιάκα που είχε την ρύθμιση του ήχου, την επιλογή στη μουσική, την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εμένα, πολλές ευχές να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.